Πρώτον θα μιλήσω για τη διαδικασία, για να ξέρει και ο κόσμος. Το μεσημέρι συμφωνήσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων και πριν στην Επιτροπή Κανονισμού ότι αυτή η κατάσταση καταρχήν είναι εκτός κανονισμού. Πού λέει ο κανονισμός ότι όποιος μιλάει θα δίνει στο λόγο? Γιατί εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεύτερον, πού λέει ο κανονισμός ότι μπορεί ένα κόμμα να έχει τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και να τους αλλάζει την ίδια μέρα? Πουθενά. Γιατί το λέω? Καθίστε, μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε, λέω. Μη βιάζεστε. Επομένως, από τη στιγμή που εμείς συμφωνούμε, περιμένετε, μη βιάζεστε. Α, σε λέει να το σφάξω και μετά το κδέρνεις. Δεν είναι στο χωριό μου. Λοιπόν, λέω λοιπόν, εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Εμείς λοιπόν, επειδή μας είπαν ότι το να μιλάει ο κοινοβουλευτικός είναι προνόμιο των μικρών κομμάτων, θεωρούμε ότι ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούνε οι ομιλητές μας. Και όπου έχουν να απαντήσουν σε υπουργούς θα το απαντήσουν έστω και μια-δύο φορές μετά. Τι συμβαίνει όμως σήμερα, ό,τι και χθες. Πέστε μας εσείς, ποιο άρθρο του κανονισμού λέει ότι όποιος υπουργός μιλάει θα σηκώνονται οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και θα σχολιάζουν. Και θα τοποθετούνται και θα κάνουν και δευτερολογία. Τι είπαμε το μεσημέρι? Ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Κύριε Φίλη, ακούστε λίγο. Γιατί από κόλπα ξέρουμε, έχουμε κάνει και σε φοιτητικές, εγώ έχω κάνει και σε εργατικές συνελεύσεις. Αλλά αυτά τα κόλπα, τρεις κοινοβουλευτικοί μέσα σε μία μέρα. Πού ακούγεται? Πώς γίνεται δηλαδή? Θα το κάνουμε κι εμείς. Άμα είναι. Κύριε Παφίλη, το ξέρετε ότι δεν αφορά το Προεδρείο. Περιμένετε να τελειώσω. Όταν λέμε λοιπόν ότι συμφωνούμε σε μία διαδικασία που δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί κόβονται οι ομιλητές απ' έξω, έχουμε τώρα το Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ και κατά συνέπεια και η Νέα Δημοκρατία να απαντάνε ή να ανταπαντούν σε όποιον υπουργό. Πόσοι υπουργοί είσαστε, κύριε Σταϊκούρο, δεν θυμάμαι, 40? 40. Λοιπόν, αν βγαίνουν σε 40. Τόσοι δεν είναι, έχω χάσει το λογαριασμό. Αν βγαίνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι σε κάθε υπουργό και μιλάνε μέσο όρο, και το λέω χαμηλά, 5 λεπτά, 5-6-30. Είναι μισή ώρα. Κοιτάξτε, κυρία, χαλαρώστε. Ξέρεις, εντάξει, του νέου είναι καλή, αλλά θέλει μέτρο. Θέλει μέτρο, σας το λέω σαν συμβουλή. Θέλει μέτρο. Λέω λοιπόν, θα βγουν οι βουλευτές και θα αρχίσουν να γκρινιάζουν γιατί τους κόβεται την ώρα. Και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω. Ποιος τους κόβει την ώρα όμως? Στα κόμματά τους. Και επομένως, αν θέλουν να διαμαρτυρηθούν, στα κόμματά τους. Όμως σας δηλώνω το εξής. Εμείς είμαστε φιδωλοί και το ξέρετε. Και το λέω και προσωπικά. Μπορεί να μιλάω 20 λεπτά, αλλά μιλάω μια φορά. Οι άλλοι μιλάνε 10 και το σύνολο είναι 35-40. Μέχρι εκεί. Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, εγώ σας λέω αύριο, με το που θα μιλάει ο υπουργός, θα ζητάω το λόγο. Και καλώ και τους άλλους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να κάνουν το ίδιο. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Δεν μπορέσει. Αλλά όμως, τελειώνω με αυτό. Βολεύει. Μια χαρά είναι. Έχουμε μια αντιπαράθεση κομμάτων που κινούνται στην ίδια γραμμή. Να σας πω, μαζευτείτε μια μέρα. Χωρίς δημοσιότητα. Και βρείτε τα. Όλοι είστε με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όλοι είστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι είστε, λέω, με την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία έχει νόμους. Θα τα πω αύριο. Ναι, εσείς μην βιάζεστε και μην είσαστε αψί. Δεν ξέρω πώς είναι το θηλυκό του αψίς. Αλλά μην είσαστε αψίς. Αψία είναι λίγο καθαρεύουσα, δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, ορίστε. Προκαλούμε τρικυμία. Λοιπόν, καθίστε μια μέρα, κάντε μια σύσκεψη. Βρέστε τα. Ποιος τι πού. Γιατί η ουσία, εσείς τσακώνεστε. Ποιος θα διαχειριστεί τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα? Να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσατε όλοι μαζί. Αυτό ισχύει σήμερα. Το δρόμο ανάπτυξης που είναι καπιταλιστικός δρόμος, που έχει νόμους. Η μεν Νέα Δημοκρατία μπορεί να το λέει γιατί είναι αυθεντική. Οι άλλοι μπορεί να προσπαθούν να το μαλακώσουν, αλλά ουσιαστικά συμφωνούν. Γιατί διαφωνείτε και φωνάζετε, κυρία Φωτιού?
Διαφωνείτε με το πρόγραμμα ανάπτυξης? Δεν διαφωνείτε. Δεν διαφωνείτε. Όμως δεν λέτε στο λαό τι προϋποθέσεις βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεστε και καταψηφίζετε κάποιους νόμους υποθετικά. Πονάει, πονάει. Θα καταλήξω γιατί. Γιατί τα λέω αυτά? Μη φοβάστε, αυτά θα τα πούμε και από το βήμα. Εμείς τα λέμε. Δεν κρυβόμαστε εμείς. Γιατί τα κάνετε αυτά? Αυτοί οι καυγάδες, κατά τη γνώμη μας, είναι ψευτοκαυγάδες. Και είναι και αυτούς που κάνουν τα μικρά παιδιά. Μου πήρες το Βόλο, σου πήρα το Βόλο. Αλλά όλοι παίζουν το Βόλο όμως. Αυτοί είναι οι καυγάδες. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια πλασματική αντιπαράθεση, αποκρύπτοντας τα ουσιαστικά προβλήματα και τα αδιέξοδα του ίδιου του συστήματος, και αυτό το περνάτε. Ποια ερώτηση τώρα, μας δουλεύετε? Μας δουλεύετε. Εσείς δουλεύετε. Γιατί συνεχίζετε το διάλογο και... Τι μας λέτε? Έχετε αλλάξει 3 κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους σε μία μέρα. Πού γίνεται αυτό? Πέστε μας εσείς, κύριε Πρόεδρε. Γιατί έχετε ευθύνη σαν Προεδρείο. Εμείς, κύριε Παφίλη... Μην με απαντάτε όταν μιλάω ζωντανά. Παρακαλώ. Λέω λοιπόν ότι ή θα σταματήσει το παιχνίδι, αυτό γιατί παιχνίδι είναι, ή θα μπούμε όλοι. Και άμα θα μπούμε όλοι, θα μιλήσει κανένας μετά. Αυτό θα γίνει. Εγώ θέλω να πω... Γιατί και εμείς έχουμε ίσα δικαιώματα.